Κυρίες και κύριοι, γεια σας. Τον τελευταίο καιρό πολλής λόγος γίνεται για τα ελληνικά προϊόντα. Περισσότερος λόγος γίνεται επίσης για τα προϊόντα της ελληνικής γης. Είτε αυτά είναι αμυγός γεωργικά προϊόντα, είτε κτηνοτροφικά. Ένα λοιπόν από τα θεμελιακά, θα έλεγα, προϊόντα της γης μας, με αρχαίες καταβολές, είναι το ελληνικό κρασί. Το ελληνικό κρασί, το οποίο καλείται να πλασαριστεί και να τοποθετηθεί στην διεθνή αγορά, δεδομένου ότι η εξωστρέφεια είναι πλέον για την Ελλάδα εκ των νουκ άνευ, δηλαδή χωρίς εξωστρέφεια η ελληνική οικονομία δεν πρόκειται ποτέ να μπει σε δρόμο ανάπτυξης. Κατά συνέπεια, με τον Ντίνο Στεργίδη, που είναι ιδρυτής και πρόεδρος της εταιρείας διοργανώσεως εκθέσεων Vinetum, αλλά και παλαιός δημοσιογράφος στο τομέα του κρασιού και εκδότης ενός περιοδικού που λέγεται Αμπελοτόπι, θα μιλήσουμε για το ελληνικό κρασί, για τις προοπτικές του και για την έκθεση που διοργανώνεται στις 8, 9 και 10 Φεβρουαρίου στο Ζάπιο Μέγαρο με τον τίτλο «Διονύσια 2013». Μία έκθεση που έχει σκοπό να φέρει κοντά τους καταναλωτές και τους διανομής του ελληνικού κρασιού με τους παραγωγούς. Να σας καλωσορίσω στην εκπομπή, κύριε Στεργίδη. Γνωρίζω ότι εδώ και πολλά χρόνια ασχολείστε με το κρασί. Αν θυμάμαι καλά, πρωτογνωριστήκαμε στη Vinexpo του 1981. Από τότε έχουν περάσει 32 χρόνια. Έχουν γίνει πρόοδοι στο ελληνικό κρασί. Παρόλα αυτά, δεν έχει καταφέρει το προϊόν αυτό να σταθεροποιηθεί στις ξένες αγορές αφενός, αλλά από ποιοτικής πλευράς να σταθεροποιηθεί και στη συνείδηση του Έλληνα. Κατά τη γνώμη σας, πού οφείλεται αυτό το γεγονός? Νομίζω πρέπει να... Μήπως υπάρχει ένας εθισμός, ας πούμε, με συγκεκριμένους τύπους κρασιού, τα λεγόμενα βαρελίσια και τη ρετσίνα, ο οποίος εθισμός έχει νοθεύσει, αν θέλετε, την πρόσβαση του κοινού σε εμφιαλωμένα κρασιά υψηλότερης ποιότητας. Ασφαλώς υπάρχει αυτή η πτυχή. Πρέπει να ξεχωρίσουμε τη διεθνή από την εγχώρια αγορά. Είναι δύο τελείως διαφορετικά πράγματα. Η εγχώρια αγορά είναι δέσμια κάποιων παραδοσιακών συνηθιών, θα έλεγα, όπου ακόμα και σήμερα πολλοί κόσμος συνεχίζει να πιστεύει πως το χύμα κρασί είναι πιο αγνό από το εμφιαλωμένο, πράγμα το οποίο πέρα από την οικονομική κρίση δημιουργεί κάποιες στρεβλώσεις στην αγορά. Αναμφίβολα, αυτή η ποιοτική επανάσταση που έχουμε όλοι ακολουθήσει τα τελευταία 20 χρόνια στο ελληνικό κρασί έχει κάνει φοβερή διείσδυση στην ελληνική αγορά. Δηλαδή, πριν από 30 χρόνια που λέμε, τα εστιατόρια δεν είχαν λίστες κρασιών. Σήμερα δεν υπάρχει εστιατόριο, όχι ταβέρνα, αλλά εστιατόριο που να μην έχει μία λίστα κρασιών με αρκετά κρασιά. Υπάρχει μια πολύ μεγάλη αλλαγή στις καταναλωτικές συνήθειες. Αρκεί να πάει κανείς στο σούπερ μάρκετ και να δει τον κόσμο που αγοράζει εμφιαλωμένα κρασιά. Βέβαια, η μερίδα του χύμα, ειδικά στην Ελλάδα, σε σχέση με άλλες αγορές κρασιού, συνεχίζει να είναι πολύ μεγάλη. Παρ' όλα αυτά, και εκεί βλέπουμε μια αλλαγή. Βλέπουμε δηλαδή το χύμα να τυποποιείται και να πάβει να είναι εντελώς ανώνυμο. Δηλαδή, μπαίνει σε ασκό που λέμε ή σε άλλες συσκευασίες τύπου τετραπάκ και αποκτά οι οποίες έχουν όνομα ταυτότητα. Δηλαδή, το σημαντικό είναι αυτό. Το κρασί να έχει μια ταυτότητα, να ξέρουμε ποιος το έφτιαξε, να έχει εκπληρώσει τις φορολογικές του υποχρεώσεις και ούτω καθεξής για να μην υπάρχει ο αθέμητος ανταγωνισμός. Αυτή είναι μια κατεύθυνση στην οποία πηγαίνουμε. Πολλά από τα οποία εξειδικεύονται στην παραγωγή αυτού του κρασιού που εμείς ονομάζουμε χύμα, είναι υπερσύγχρονα ενωπία, τα οποία παράγουν ένα προϊόν το οποίο είναι πάρα πολύ, όχι απλά αποδεκτό, είναι πολύ καλό, ειδικά για την τιμή του. Ναι, ορισμένα ενωπία, κύριε Στεργίδη, δεν παράγουν, δηλαδή παράγουν και χύμα, αλλά και εμφιαλωμένο. Βεβαίως, και υπάρχουν και πάρα πολλά ενωπία γνωστά, τα οποία και μάλιστα λόγω της κρίσης έχουν αυξήσει την παραγωγή τους σε αυτό το συγκεκριμένο κομμάτι της αγοράς, όπου από στο κάτω-κάτω υπάρχει ζήτηση. Και όπως ξέρουμε, όταν αφήνεις τη ζήτηση, αν δεν καλύψει το κενό, το καλύψει κάποιος άλλος. Οπότε είναι λογικό
ακόμα και η νοπία, τα οποία εμείς θεωρούμε ότι είναι πολύ, ας πούμε, αυτό που λέμε upmarket, σε ορισμένες περιπτώσεις να βγάζουν μια κατηγορία τέτοιων κρασιών. Άρα, συνοψίζοντας σε ό,τι αφορά την εγχώρια αγορά, θα έλεγα ότι υπάρχει μια σαφέστατη πρόοδος, υπάρχει μια, αν θέλετε, διαχρονική στροφή προς το εμφιαλωμένο κρασί, η οποία αυτή τη στιγμή λόγω κρίσης βρίσκεται λίγο σε... έχει αναχαιτιστεί αυτή η στροφή. Αλλά εγώ πιστεύω ακράδαντα ότι οι καταναλωτές θα επιστρέψουν στο εμφιαλωμένο κρασί μετά την κρίση. Γιατί όποιος ανακαλύψει το ποιοτικό εμφιαλωμένο κρασί, δύσκολα επιστρέφει στο χύμα. Τώρα, λόγω συγκυριών, ο κόσμος που δεν έχει χρήματα πηγαίνει στις πιο φθηνές λύσεις. Αλλά κάποια στιγμή θα γυρίσει και στα άλλα κρασιά, όπου και εκεί πρέπει να πούμε ότι η παραγωγή, λόγω της κρίσης, έχουν κάνει διορθώσεις στις τιμές τους, προσφέροντας μια ακόμα καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής με το παρελθόν. Τώρα, σε ό,τι αφορά τις αγορές του εξωτερικού, εκεί είναι μια εντελώς άλλη συζήτηση και ένας άλλος προβληματισμός. Είναι τελείως διαφορετικοί λόγοι για τους οποίους το ελληνικό κρασί δεν έχει κατορθώσει ακόμα να γίνει αυτό που θα λέγαμε στα αγγλικά household name. Δηλαδή, να γίνει μέρος της καθημερινής συνήθειας του ξένου. Εγώ θα διέκρινα εκεί πέρα δύο κατηγορίες αγορών. Δηλαδή, υπάρχουν οι όριμες αγορές της Βόρειας Ευρώπης, όπως είναι, ας πούμε, η Αγγλία, που είναι μια σπουδαία αγορά για το κρασί, όπως είναι το Benelux, οι σκανδιναβικές χώρες, η Γερμανία, που είναι όλοι αυτοί είναι πολύ μεγάλοι καταναλωτές εισαγόμενων κρασιών. Αλλά η Γερμανία είναι και παραγωγός. Ναι, αλλά εισάγει πάρα πολύ. Είναι αυτή, μετά την Αμερική, η δεύτερη μεγαλύτερη εισαγωγή κρασιών. Αυτές οι χώρες, σε αυτές τις χώρες όταν πηγαίνουν οι Έλληνες συνοποιοί με τους υποστηρικτές τους να προβάλλουν το ελληνικό κρασί, να κάνουν προθετικές ενέργειες, οι οποίες αναγκαστικά γίνονται στο μεσάζοντα, δηλαδή γίνονται προς τον έμπορα, τον εισαγωγέα, τον ενοχό, τον δημοσιογράφο, τον διαμεσολαβητή. Ακριβώς, δεν θα γίνει κατευθείαν στον καταναλωτή. Όλοι αυτοί λοιπόν, οι οποίοι είναι αυτοί που θα αγοράσουν το ελληνικό κρασί για να το προτείνουν, όταν τα δοκιμάζουν στις γευστικές δοκιμές που οργανώνονται, μένουν πάρα πολύ εντυπωσιασμένοι. Μένουν έκπληκτοι, α, δεν το πιστεύω πως αυτό είναι ελληνικό, μπράβο σας κλπ. Στη συνέχεια όμως, δύσκολα αυτή η έκπληξη και αυτή η αποδοχή, αν θέλετε, δύσκολα μεταφράζεται σε αγορά. Γιατί ο τελικός καταναλωτής συνεχίζει είτε να έχει άγνοια για το ελληνικό κρασί, είτε να έχει μια αρνητική άποψη γι' αυτό. Υπάρχει όμως και μία άλλη παράμετρος σε αυτό που λέτε, που κατά τη γνώμη μου είναι σοβαρή, είναι ότι το κοινό, όχι τα τελευταία χρόνια, γενικά το κοινό, το ελληνικό κοινό, έχει συνηθίσει ορισμένες γεύσεις, οι οποίες είναι παραδοσιακές, ξέρω, τα καμπερνέ, τα σαρντονέ, το σιρά, μερλό και ούτω καθεξής. Δεν είναι δύσκολο κάποιος να αποβάλει αυτή τη γεύση και να υιοθετήσει σε μόνιμη βάση μία άλλη γεύση η οποία έχει κάποιον, θα έλεγα, εξωτικό χαρακτήρα. Ναι, βέβαια. Για τον καταναλωτή μιλάω. Ναι. Κοιτάξτε, αυτό είναι ένα νόμισμα με δύο όψεις. Δηλαδή, αυτό μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε και σαν ατού, ότι δηλαδή έχουμε γεύσεις που είναι μοναδικές, οι οποίες βασίζονται στις ελληνικές αυτόχθονες ή γηγενείς ποικιλίες, όπως λέμε, στα φιλού εννοώ ποικιλίες, για όσους δεν γνωρίζουν καλά το αντικείμενο, δηλαδή, ας πούμε, το Αγιοργήτικο στην Εμαία, το Ξινόμαυρο στην Άουσα, το Ασύρτικο στη Σαντορίνη, το Μοσχοφύλλο στην Αρκαδία και ούτω καθεξής. Είναι μια σειρά από πολλές ελληνικές ποικιλίες, οι οποίες παράγουν, ας το πούμε, ιδιαίτερες γεύσεις που είναι μοναδικές. Αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο ατού και εκεί πάνω βασίζεται αυτή τη στιγμή όλη η προσπάθεια προβολής του ελληνικού κρασιού. Αυτού του τύπου τα προϊόντα απευθύνονται σε γνώστες, δηλαδή ανθρώπους οι οποίοι καταρχάς ξέρουν να ξεχωρίζουν ποικίλιες, οι οποίοι ξέρουν, έχουν, ας το πούμε, έχουν κάνει το γύρο του τι έχει να δώσει ένα σαρντονέ, ένα καμπέρνέ, μια σειρά, και σου λέει θα ήθελα να δοκιμάσω κάτι ξεχωριστό. Είναι η ελίτ. Και όλες οι μελέτες λένε ότι θα ξεκινήσουμε κερδίζοντας αυτές τις ελίτ, που είναι οι διαμορφωτές γνώμης, οι οποίοι στη συνέχεια θα βοηθήσουν να διαχυθεί το προϊόν μας και προς τα κάτω. Τώρα, σε ό,τι αφορά τις διεθνείς λεγόμενες ποικιλίες, που είναι φυτεμένες στον ελληνικό αμπελώνα,
σε έκταση όχι τόσο πολύ, αλλά έχουν μια έντονη παρουσία στην αγορά. Κοιτάξτε, εκεί πέρα υπάρχουν πολλά πράγματα. Δηλαδή, καταρχάς έπρεπε να υπάρχουν, γιατί τη ζητούσε ο Έλληνας καταναλωτής. Δηλαδή, αν δεν υπήρχε ελληνικό σαρντονέ, θα το κάναμε εισαγωγή. Θα πουλάγαμε ξένα μόνο. Οπότε έπρεπε να υπάρχει. Δεύτερον, σε πολλές περιπτώσεις, το να προτείνεις σε ένα καταναλωτή, σε ένα Βέλγο για παράδειγμα, που έχει συνηθίσει να πίνει σαρντονέ και την ξέρει τη γεύση, αν του προτείνεις ένα καλό ελληνικό σαρντονέ, αμέσως αποκτάς credibility απέναντί του. Σου λέει, μπα, αυτοί ξέρουν να φτιάχνουν κρασί, γιατί ξέρει να κρίνει τι είναι το σαρντονέ. Άρα αυτό θα ανοίξει και άλλες πόρτες. Στη συνέχεια θα πιει και ένα ελληνικό, ας πούμε, ένα κοτσιφά. Αγιοργητικό. Πρόσφατα ήμουνα στο Βέλγιο, που ξέρω ότι σας είναι και ιδιαίτερα προσφυλές σαν χώρα. Ήμουνα στην πόλη Ναμύρ, όπου ένας Έλληνας εισαγωγιάς, ονόματι Θωμάς Τσάνης, που έχει μια εταιρεία που λέγεται Κανέτ, ο οποίος είναι πολύ, πολύ δραστήριο άτομο. Αφού λοιπόν αυτός έκρινε ότι είχε φτάσει στο maximum του τι μπορούσε να κάνει σε επίπεδο προβολής για το ελληνικό κρασί μέσα από τα παραδοσιακά σχήματα, και είχε την εξής φαϊνή ιδέα, να ανοίξει μια σειρά από wine bar τα οποία θα πουλούν μόνο ελληνικό κρασί. Το πρώτο λοιπόν το εγγενίασε πριν από ένα μήνα στην Αμύρ, αλλά έχει κάνει το εξής πάρα πολύ έξυπνο πράγμα. Δεν το πλασάρει σαν ελληνικό wine bar, δηλαδή το όνομά του είναι Tapas Swaf, δηλαδή Tapas Μεζέδες, Swaf παραπεί Ισπανικό, δίψα, ναι. Και μάλιστα είναι ένα λογοπαίγνιο, ότι στα γαλλικά μπορεί να διαβαστεί και ως Tapas Swaf de Dipsas. Λοιπόν, του έχει δώσει ένα τέτοιο όνομα που δεν προειδεάζει τον επισκέπτη ότι θα πιει ελληνικά κρασιά. Η δε κουζίνα του είναι διεθνής, δηλαδή είναι διάφοροι μεζέδες με προϊόντα γαλλικά, ισπανικά και ελληνικά, αλλά δεν έχει, ας πούμε, καθαρά ελληνική ταυτότητα. Μάλιστα η μαγείρισα είναι Βέλγα. Και είναι και πάρα πολύ μοντέρνος χώρος. Άρα ο άλλος μπαίνει μέσα, περιμένοντας να βρει κάτι άλλο, και τη στιγμή εκείνη που κάθεται του λέει, θα πιει, έχουμε μόνο ελληνικά κρασιά. Γελάω, γιατί πραγματικά μπορεί να στα παπούτσια ενός Βέλγου που δεν πει εκεί, είναι μια έκπληξη. Σου λέει, ήρθα σε ένα wine bar και δεν έχω να πιω ούτε ένα γαλλικό κρασί. Και μόνο ελληνικά. Και τους έχει βάλει ένα μηχάνημα. Ένα είδος, ας πούμε, είναι αυτά τα μηχανήματα συντηρητές κρασιού, όπου μπορεί με ένα ευρώ να δοκιμάσει ένα κρασί με το ποτήρι, και μπορεί να δοκιμάσει 16 διαφορετικά κρασιά ελληνικά. Οπότε πείθεται, γιατί η ποιότητα είναι εκεί. Οπότε δοκιμάζει 1, 2, 3 και καταλαβαίνει, του λέει, α, πολύ ωραία. Και μπαίνει στο παιχνίδι λοιπόν εκεί πέρα και έχει πιάσει. Δηλαδή μέσα σε ένα μήνα είναι γεμάτος μεσημέρι βράδυ, και τώρα θα το αναπτύξει και στις Βρυξέλλες και στην Αβέρσα και στο Λουξεμβούργο. Άρα χρειαζόμαστε τέτοιου είδους ενέργειες, οι οποίες με κάποιο τρόπο να προσπερνούν την αρνητική εικόνα που έχει το ελληνικό κρασί, και πρέπει να πω και η χώρα. Γιατί? Αυτό παίζει μεγάλο ρόλο. Ειδικά σε ένα προϊόν σαν το κρασί, το οποίο είναι απόλυτα ταυτισμένο με την προέλευσή του, εκεί πλέον δεν αγοράζει, δεν σαν αγοράζει ένα σωλήνα υδραυλικών. Εδώ αγοράζει ένα προϊόν το οποίο είναι απόλυτα ταυτισμένο με τη χώρα. Και το βάζει πάνω στο τραπέζι σου, μπαίνει βαθιά μέσα στο σπίτι σου. Μάλιστα. Αν λοιπόν η ίδια η χώρα δεν δημιουργεί θετικούς συνειρμούς για X λόγους, ασφαλώς αυτό επηρεάζει και τις πωλήσεις. Μάλιστα. Κυρίες και κύριοι, παρακολουθείτε την εκπομπή «Δρόμοι της Ανάπτυξης», που σας προσφέρει η Ελληνική Εταιρεία Δίκησης Επιχειρήσεων σε συνεργασία με το οικονομικό τηλεοπτικό κανάλι SBC. Το θέμα που συζητάμε σήμερα στο στούντιο με τον Ντίνο Στεργίδη, πρόεδρο της Εταιρείας Οργανώσεως Εκθέσεων Vinetum και δημοσιογράφο, είναι αυτό του παρόντος και του μέλλοντος του ελληνικού κρασιού, ένα προϊόν της ελληνικής γης, το οποίο, όπως είπα και στην αρχή, πρέπει να αποκτήσει την απαραίτητη εξωστρέφεια, ώστε να γίνει ευρύτερα γνωστό και να λυθούν έτσι και αρκετά προβλήματα της ελληνικής ινοπαραγωγής. Θα κάνουμε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και θα επανέλθουμε.